τα πάντα. Αρχή, τέλος ειδικής διαδρομής. Σου λέμε που αρχίζει, που τελειώνει και σε ποια σημεία σε χτυπάμε. Τα λεγόμενα checkpoint. Δηλαδή μπορεί μια ειδική να έχει ένα checkpoint, μπορεί να έχει τρία, μπορεί να έχει πέντε. Εντάξει, μπορεί να έχει 15. Στη Σύρο είναι μέχρι 5. Λοιπόν, σου δίνουμε το σημείο που αναγράφεται στο βιβλίο διαδρομής, στο roadbook, τον ιδανικό χρόνο και το σημάδι στο οποίο σε χτυπάμε. Εντάξει, μέχρι εδώ όλα καλά δηλαδή. Αν θέλετε εσείς να το πάτε με μέση ωραία ταχύτητα, η οποία αναγράφεται, θα βγει στο 10ο του δευτερολέπτου. Αν θέλετε να το πάτε με ένα απλό ρολογάκι, το πάτε με το απλό το ρολογάκι. Εντάξει, λοιπόν. Οι ειδικές συνήθως έχουν ένα κριτή που σας λέει go. Ή υπάρχουν και οι λεγόμενες ειδικές self-start που μπαίνει σε ένα συγκεκριμένο λεπτό το οποίο αν δεν το πετύχεις μετά πάνε όλα στράφη. Λοιπόν, εμείς αυτό το έχουμε καταργήσει. Και το self-start λέγεται πλέον auto-start. Τι σημαίνει αυτό? Φτάνεις στο σημείο που σου λέω εγώ ότι εδώ πέρα είναι κίνηση και ξεκινάς όποτε θέλεις. Έτσι, θες να ξεκινήσεις, δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου. Προφανώς αυτοί που δεν είναι πρώτοι θα δουν μπροστά τους άλλα αυτοκίνητα. Το που φτάνετε στην ταμπελίτσα που λέει AutoStar, πρέπει να ξεκινήσετε. Thank you.
Ποια διαδρομή θα κάνουμε? Τώρα η διαδρομή έχει πρώτο και δεύτερο σκέλος. Θα περάσουμε διάφορα χωριά. Τώρα σας θα πω. Επισκοπιό, Κίνη, Δαναγκός, Νελαγκράτσια, Κόμητο, Βάρισα, Μιχάλη. Θα κάνει ένα γύρο έτσι τη Σύρου. Θα πάνε και στην επάνω μεριά. Στα 43 χιλιόμετρα. Και στην επάνω μεριά θα πάνε. Και στην επάνω μεριά θα πάνε. Ναι. Έχει Λαζαρέτα, Μάνα, Γαλισσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πούλου. Είναι ευλογία αυτό που εισπράττουμε σήμερα, που βαφτιζόμαστε σήμερα. Είναι ευλογία αυτή η συνάθρηση αυτών των υπέροχων εμβληματικών αυτοκινήτων που κάνουν την πλατεία μας, αυτή την εμβληματική πλατεία του Μιαούλη και τη δημαρχή μας, ακόμα πιο όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία να φέρουμε όλα αυτά τα υπέροχα οχήματα στο νησί μας. Εγώ κύριε Κουλούρα ανέβασα προηγουμένως στο διαδίκτυο, συνηθίζεται πλέον, έχουμε μοντερνιστεί όλοι, χωρίς το Facebook δεν μπορούμε. Έγραψα ότι στην πλατεία Μιαούλη υπάρχει πασαρέλα μοντέλων και πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα υπέροχα αυτοκίνητα μπορούμε να τα παρομοιώσουμε ως μοντέλα. Είναι μια μοναδική στιγμή νομίζω για το νησί, για τη Σύρο, για την περιφέρειά μας, η οποία αποδεικνύει περίτρανα ότι μπορεί και μέσα από τον θεματικό τουρισμό να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το τουριστικό προϊόν των νησιών μας. Δεν είμαστε μόνο ουρανός και θάλασσα, έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Αυτός είναι ο στόχος, είναι ο στόχος μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να επιμηκύνουμε την τουριστική μας περίοδο, που είναι το ζητούμενο για όλα τα νησιά, και ο θεματικός τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
αποδεικνύεται και σήμερα ότι βλέπετε. Μάιο μήνα, πλατεία γεμάτη, 200 άνθρωποι που ήρθαν από την Αθήνα, μόνο από την Αθήνα για τον τουρισμό, και η προστιθέμενη αξία που θα εισπράξουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση, μέσα από την προβολή που θα λάβει πανελλαδικά. Είναι υψηλό τουριστικό προϊόν. Πολύ υψηλό τουριστικό προϊόν. Και νομίζω ότι πρέπει να στοχεύουμε πλέον στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας και στο τι θέλουμε ακριβώς στα νησιά μας. Θα το προσπαθήσουμε. Στόχος είναι αυτό να καθιερωθεί σαν θεσμός. Κάθε χρόνο να έχουμε την εκδήλωση είτε με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων, τους οποίους πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, διότι δέχτηκαν την πρόσκληση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και είναι σήμερα εδώ. Τον καλό φίλο τον Μίλτο τον Μητσιά, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να έχουμε αυτή την εκδήλωση στη Σύρο. Και επίσης και με τη Φίλπα θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε παρόμοιους αγώνες και στη Σύρο και στα υπόλοιπα νησιά του Κυκλάδου. Πόσα αυτοκίνητα έχουν συναντηθεί τώρα εδώ? Είναι 70 πληρώματα, συνηθίζουμε να λέμε, 70 μοναδικά μοντέλα, πανέμορφα, μοντέλα τα οποία είναι περιζήτητα και που πραγματικά αξίζει να έρθουν να τα δουν οι συμπολίτες μας. Σήμερα είναι Παρασκευή απόγευμα και αύριο θα γίνει η κίνηση. Μία η ώρα θα γίνει. 12.30 ώρα αύριο το μεσημέρι είναι η κίνηση. Να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα διαταραχθεί καθόλου η πόλη και το νησί. Δεν θα υπάρξουν διακοπές στους δρόμους κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία θα γίνεται κανονικότατα παντού και τα οχήματα εδώ, τα αγωνιστικά, θα ακολουθούν τη ροή, την κυκλοφοριακή ροή. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα υπάρχει καμία διαταραχή στην κυκλοφορία και στη λειτουργία του νησιού. Θα πάμε στα χωριά, θα πάμε στα χωριά. Θα γίνει σχεδόν ο γύρος όλου του νησιού. Όλου του νησιού. Είναι κάτι υπέροχο, νομίζω. Αξίζει να έρθουν όλοι οι πατριώτες μας να το δουν από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Περιφερειάρχε, καλησπέρα. Γεια σου πάλι. Βρισκόμαστε σε μια υπέροχη συνάντηση εμβληματικών οχημάτων. Υπέροχα. Και είναι μια ευλογία να είναι κανείς σε αυτή τη συνάντηση και να καμαρώνει την ανάσα του παρελθόντος. Ευλογία είναι να είναι κανείς σήμερα στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στο Νότιο Αιγαίο και ακόμα περισσότερο στην υπέροχη Σύρο. Πείτε μας δύο λογάκια. Τον κύριο Μητσιά, γιατί η αγάπη του και για τον τόπο από τον οποίο έχει βεβαίως και ρίζες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Ρίζες είναι γιατί ο μπαμπάς του, ο Μανώλης Μητσιάς, αυτός ο εμβληματικός υπέροχος ερμηνευτής, δεν έχει προδώσει ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Καλά, αυτό κι άλλο. Όχι είναι, μόνο. Το έχει τιμήσει και έχει αγαπηθεί. Και του έχω πάρει και τη μεγαλύτερη συνέντευξη, έχω τετράωρη του μπαμπά. Δεν το ξέρει ο γιος. Τετράωρη συνέντευξη, ήταν από τις μικρές συνέντευξεις. Και είμαι ο μόνος στον κόσμο που απαγγέλλω την αμοργό του Γκάτσου. Ναι. Και ο μπαμπάς το θαυμάζει γι' αυτό το λόγο. Έχει τρέλα με το. Και τι έκανε ο πατέρας μου, Μητσιάς, όταν τελείωσε τη συνέντευξη, όταν πήγε για ξύρισμα. Βγήκε αξίριστος και βγήκε και χρειαζόταν ξέρισμα. Πείτε μας δυο λόγια για αυτή την ωραία εκδήλωση. Σας πω, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για το μηχανοκίνητο, για το motorsport γενικά. Έλα, γιατί... Κύριε Παπή, ένα Συριανός εδώ. Ναι, τα είπαμε με τον Γιώργο, αλλά... Όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι εδώ και δύο χρόνια το ετοιμάζουμε με την περιφέρεια, η οποία το έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή και οι δυο τους. Με πολύ μεγάλη θέρμη και αγάπη, στην ιδέα που εγώ είχα να γίνει το Rally Σύρου. Λοιπόν, αντιστοίχως και ο σύλλογός μας, ο ΣΥΣΑ, από την πρώτη στιγμή ήταν υπερθετικός στο να αναβιώσουμε αυτό που κάποτε υπήρχε σαν Rally Mission. Λοιπόν,
και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί καταφέραμε και έχω 55 συμμετοχές σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, με ράλι Ακρόπολης, με τα κόμιστρα και τα καράβια να έχουν πάει πάρα πάρα πολύ ακριβά, με τον κόσμο να έχει περάσει COVID και όλη αυτή την ιστορία τώρα και με την Ουκρανία. Είναι βασανισμένος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά έχουμε 55 συμμετοχές, καλές συμμετοχές, με υπέροχα αυτοκίνητα, πολύ καλούς συναδέλφους που θα τιμήσουν και το σύλλογο, αλλά και γενικότερα το motorsport. Το κλασικό αυτοκίνητο, το ιστορικό αυτοκίνητο είναι κάτι το οποίο έχει πολύ, μια πολύ όμορφη τέχνη, μια χάρη διαφορετικού τύπου. Όλοι μαζί προχωράμε αγκαλιασμένοι, δεν έχουμε αυτόν τον αγώνα μεταξύ μας. Υπάρχει μια ομαδοποίηση που βγάζει πολύ όμορφο συνέστημα και ένα ρομαντισμό, ο οποίος δυστυχώς στις μέρες μας τείνει να χαθεί. Εγώ θέλω να ξαναευχαριστήσω την περιφέρεια, τον Γιώργο τον Λουδαρή, τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος και οι δυο τους μαζί, πολύ ενωμένοι, από την πρώτη στιγμή μας στηρίξανε και αυτό που βλέπετε είναι μια πραγματικότητα της σημερινή μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περιφερειάρχη, ο κύριος Λεωνίδης μας μίλησε. Πείτε μας και δύο λογάκια για αυτή την ωραία ιστορία. Να σας πω, τα λόγια εδώ είναι στους πολιτικούς, δεν δίνεται μικρόφωνο. Θα μιλάμε πολύ. Γύρισε την κάμερα και δείξε τα πρόσωπα των ανθρώπων που λέμε. Δείξει όλα, είναι αισιόδοξο. Έχει αυτό, χαμόγελο και έχει αισιοδοξία. Μία κουβέντα μόνο. Η εξωστρέφεια ήταν πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στο DNA των νησιών. Τα έβγαλε στον αφρό χιλιάδες χρόνια μέσα από τεράστιες φορτούνες. Αυτό το καλλιεργούμε γιατί, ξαναλέω, σε όλη την πορεία τους τα νησιά δουλέψανε, μείνανε όρθια, μεγαλούργησαν, έγιναν φάροι πολιτισμού μέσα από την εξωστρέφειά τους. Αυτό καλλιεργούμε με πάθος και αφοσίωση στην περιφέρεια όσο μπορούμε. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι όπως ο κύριος Μητσιάς που αυτό που αγαπάνε το κάνουν με τόση και αυτή η αφοσίωση, η ευπρέπεια και επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του ΣΥΣΑ, κύριε πρόεδρε, μας πείτε δύο λογάκια που είμαστε εν της πράγμασης. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να πούμε για αυτήν την ωραία συνάθρηση των αυτή την πασαρέλα ομορφιάς αυτοκίνησης που είπε και ο κύριος Λεωνταρίδης, που ζούμε σήμερα ευλογημένοι όντες. Σήμερα βλέπετε μία πασαρέλα, εδώ όπως είπατε τα εκθέτουμε τα αυτοκίνητα, αλλά αύριο θα δείτε μάχη, δηλαδή αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν κάθονται εδώ πέρα μόνο να τα βλέπει ο κόσμος, αλλά αγωνίζονται κιόλας, έτσι. Όλη η ιδέα ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο. Είναι... Μπράβο, πριν δύο χρόνια περίπου, ναι, απλά δεν προλάβαμε. Μας πρόλαβε και ο κορονοϊός. Είναι καθαρά ιδέα του φίλου μας, του Μίλτου του Μητσιά. Υλοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη του κύριου Γιώργου Λεωνταρίδη, γιατί χωρίς την περιφέρεια δεν θα ήταν το ίδιο πράγμα, σε καμία περίπτωση. Να πω δύο λογάκια για το σύλλογό μας τώρα. Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Σπορ Αυτοκινήτων υπάρχει από το 1992. Περιέργως άρχισε να γίνεται γνωστός από τα ράλι νησιών, τα οποία ξεκινήσαν το 1992. Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο κτλ. Στη Σύρο, αν θυμάμαι καλά, ερχόμαστε για πρώτη φορά. Για κάποιο λόγο μετά το 2006 σταματήσαμε να πηγαίνουμε στα νησιά και φέτος το επαναφέραμε καθαρά λόγω των κυρίων που προανέφερα. Είναι μεγάλη μας τιμή να καταφέρουμε σε μια τέτοια προσπάθεια να μαζεύουμε περίπου 55 αυτοκίνητα, να ερχόμαστε σε αυτό το πολύ όμορφο νησί και αύριο πραγματικά τα πληρώματα να γνωρίσουν τις ομορφές και τους δρόμους του νησιού και να παρουσιάσουν και ωραίο θέαμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στα όλια. Ελπίζω να μην είπα πολλά. Εντάξει.
Thank you.